καρδιά μου μ' ανοίχτα πόνια. Απέραντη είναι η θλίψη για τη μικρή Αναστασία που μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο έφυγε από την ζωή σε ηλικία 7 ετών. Τον περασμένο Νοέμβριο η μικρή Αναστασία Τριανταφυλάκη έφευγε για το Χιούστον του Τέξας με τις ευχές όλων να τη συνοδεύουν στο πιο δύσκολο ταξίδι της ζωής της. 2 μήνες νωρίτερα είχε διαγνωστεί με την πλέον επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου, διάχυτο γλίωμα εγκεφαλικού στελέχους με δυσμενή πρόβλεψη. Οι ελπίδες των δικών της ανθρώπων είχαν επικεντρωθεί τότε σε κλινική του Χιούστον με μεγάλη εξειδίκευση στην συγκεκριμένη ασθένεια. Ωστόσο το κόστος ήταν δυσβάστακτο. Όταν όμως έγινε γνωστός ο αγώνας τους, πρώτα η πόλη τους, η Καλαμάτα και στη συνέχεια ολόκληρη η χώρα, στηρίξαν την προσπάθεια με μια θάλασσα αγάπης και προσφοράς, συγκεντρώνοντας σε πολύ γρήγορο χρόνο το απαιτούμενο ποσό. Η ζωή του Ηλία Τριανταφυλάκη και της Ξένιας Πρεζεράκου κυλούσε δύσκολα όλους αυτούς τους μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς η κατάσταση της υγείας του παιδιού όχι μόνο δεν βελτιωνόταν, αλλά σταδιακά έχανε λειτουργίες. Πριν λίγο καιρό ολοκληρώθηκε η θεραπεία στο Χιούστον και η οικογένεια μετακόμισε στη Νέα Υόρκη προκειμένου η Αναστασία να υποβληθεί σε κύκλο ακτινοβολιών στο Κολόμπια. Ήταν ήδη πολύ ταλαιπωρημένη και η υγεία της παρουσίαζε σταδιακή επιδείνωση αφού οι ακτινοβολίες δεν την βοηθούσαν. Όλοι ήλπιζαν ότι η Αναστασία θα τα κατάφερνε, καθώς ήταν δυνατή και δεν σταματούσε να χαμογελά στη σύντομη ζωή της. Ωστόσο, το βράδυ της Παρασκευής, σε ένα ακόμα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, η 7χρονη έχασε τη μάχη για τη ζωή στο σπίτι που είχαν νοικιάσει οι γονείς της στη Νέα Υόρκη, ανήμερα της επετείου του γάμου τους. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η μητέρα της Ξένια, αδελφή της Έρικας Πρεζεράκου, με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media. «Σήμερα έχουμε επέτειο γάμου με τον Ηλία Τριανταφυλάκη και σήμερα διάλεξε η κόρη μας, το παρανυφάκι μας, να φύγει από τη ζωή. Η Αναστασία πάλεψε όσο λίγη, ήταν πάντα αισιόδοξη και έδωσε γερή μάχη με το χειρότερο είδος καρκίνου που έχει υπάρξει ποτέ. Έφυγε ήρεμη, στον ύπνο της, με τη μανούλα και τον πατερούλη της να την κρατάνε αγκαλιά. Ξέρω πόσοι προσευχηθήκατε για την Νεράιδα και ξέρω πόσοι ήσασταν δίπλα μας όλο αυτό το διάστημα που παλεύαμε και σας ευχαριστώ. Η Αναστασία δεν υποφέρει πια». Λίγη ώρα αργότερα, η Έρικα Πρεζεράκου είπε και εκείνη το δικό της αντίο στην μικρή Αναστασία. Συγκλονιστικός και ο αποχαιρετισμός του πατέρα της μικρής Αναστασίας, Ηλία Τριανταφυλάκη, για όλα όσα στερήθηκε στη σύντομη ζωή της η μικρή Αναστασία. Της άρεσε να φτιάχνει τα μαλλιά της. Της πήρες αρκετά. Τώρα πας να της πάρεις την ανάσα της. Μόνο έτσι μπορείς να την λυγίσεις. Όμως δεν την κερδίζεις. Ό,τι και να γίνει δεν μπορείς. Το πνεύμα της δεν νικέται.